Hello YouTube, για το πέπτο επεισόδιο της σειράς μας. 2 Ιουνίου σήμερα, Κυριακή. Λογικά να ρωθήκεστε γιατί δεν είμαστε θάλασσα, γιατί είμαστε δαμέ. Είμαστε δαμέ γιατί δουλεύουμε για τα όνειρά μας. Λοιπόν, λεκτεί, special λεκτεί σήμερα, στον private μου χώρο, γιατί ήρθαν τα μωρά μου, η καινούργια μου hack squat και η glute drive. Οπότε το λεκτεί πλέον, officially, θα γίνεται στην αποθήκη. Πριν προχωρήσουμε στην προπόνηση, like, share, subscribe. Βοηθήστε λίγο το κανάλι να ανέβει. Πάμε. Δεν κουράστηκε. Κάποτε ονειρεύτηκες να είσαι στην αποθήκη. Παουρίζεις να κάνεις. Τέγιος το άλλο. Intensity builds density. Κοντρόλο. 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 Five weeks out, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες προχνούμε αρκετά το conditioning. Όπως είπατε στο προηγούμενο επεισόδιο, το game plan μας είναι να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον δύο εβδομάδες έξω από τους αγώνες, για να είμαστε πιο ξεκούραστοι το τελευταίο διάστημα, να καταφέρει το σώμα να γεμίσει καλά. Τις τελευταίες δύο μέρες το σώμα μου έχει βγάλει υπερβολική κούραση, λόγω του ότι σπρώχνουμε αρκετά με τη δίαιτα, με χαμηλές θερμίδες, αρκετών expenditure. Οπότε χθες ο προπονητής μου έδωσε ένα high day, έφαγα περισσότερο φαΐ, γι' αυτό και είμαι χαμογελαστός σήμερα. Μειωμένο expenditure και σήμερα ψηλότερο φαΐ, όμως με προπονήση. Οπότε σήμερα θεωρώ το leg workout θα είναι legs A σήμερα, που είναι το quad bias leg day μας, όμως ξεκινώ πάντα με την hamstring curl. Πρώτη προπονήση leg day που κάνουμε στην αποθήκη. Δυστυχώς δεν έχουμε seated hamstring curl που κάνουμε κανονικά. Όταν κάνουμε το laying hamstring curl που είναι περίπου το ίδιο. Τρία working sets μέχρι αποτυχίας. Let's go. Easy work. Let's go. Easy work. Έλα. Τα. Κόμμα ένα τελευταίο. Είναι πραγματική ευλογία το ότι μπορώ να κάνω τούτο το πράγμα, ότι μπορώ να έχω τον δικό μου χώρο, και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανος, γιατί δούλεψα πραγματικά για τούτο. Σήμερα στείλε μου μήνυμα ένας πελάτης μου, θα πάω σε ένα συγκεκριμένο γυμναστήριο για να κάνω με προπόνηση, και απάντησα του όχι, είναι αυτό στην αποθήκη μου, και απαντά μου τυχερέ. Είναι καθόλου τύχη, δούλεψα πραγματικά σκληρά για να έχω του των ουλών, ήταν η απάντησή μου. Και βασικά και όμως που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε οι αποφάσεις μας. Εμπιστευκώ καθόλου στην τύχη. Τρία λέκτες κότσο. Τρία λέκτες έτσι έμειναν. Τον το λέκτες κάνουμε το κάθε 10 μέρες. Οπότε έμειναν ακόμα τρία. We have to make them count. Let's go. Νερό που έρχονται πάνω, θωρώς εγώ. Δεν ήξερα να μην έρθει νερό ακόμα πάνω. No! Και σε σώνο τόσο. Δεν κουράστηκε. Δεν σου βρίσκει δικαιώ. Δεν κουράστηκε. Κάποτε ονειρεύτηκε σου να είσαι έτσι αποθήκε. No! One more! Παουρίζεις να κάνεις. Τέγιος το, α. Τέγιος το καλά. Living the dream. No! Yes! Ένα working set στη hack squat.
Τώρα κανονικά έχουμε δύο λειτουργικά σετ στην leg extension, όμως η leg extension μας είναι σπασμένη και στείλατε για επιδιόρθωση. Στο επόμενο leg workout θα την έχουμε σίγουρα, οπότε θα αντικαταστήσουμε τα δύο σετ της leg extension με μια πολύ αγαπημένη άσκηση που έχει πάρα πολύ ζωή να την κάνω, CC squats. Όσοι ξέρετε το Tom Platz, σίγουρα ξέρετε την άσκηση. Δεν τη συνιστώ σε όλους, ειδικά αν έχεις θέμα με τα γόνατα σου ή κάποιο θέμα με τις αρθρώσεις σου, καλύτερα να μείνεις μακριά της. Εμείς όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, νιώθουμε καλά. Είναι πραγματικά πρώτη φορά που νιώθω τόσο καλά με τις αρθρώσεις και τα γόνατα μου 5 εβδομάδες έξω από τον αγώνα. Όταν όλα είναι τέλεια, πάμε να δούμε. Τέταρτη άσκηση, leg press, θα κάνουμε ένα set κανονικών, ένα top set και ένα set single leg. Πρώτο workout στην αποθήκη του Lex-A, όταν είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε την leg press της Cybex και είναι τέλεια. Είμαι πάρα πολλά κόφιδε για το κοντίσον που έχω στις 5 εβδομάδες έξω από τον αγώνα και πραγματικά έχουμε ακόμα πάρα πολλά όπλα να χρησιμοποιήσουμε που μεριά συμπληρωμάτων και τα λοιπά που θα μου δώσουν ακόμα καλύτερο κοντίσον. Οπότε, I'm looking forward. Μπορεί να φαίνουμε λίγο dead σε θέματα ενέργειας, αλλά είμαι πραγματικά πάρα πολλά ενθουσιασμένος. Let's go! Ακόμα ένα set single leg. Όταν γυμνάζεσαι με τούτες τις εντάσεις, πιστέψτε με, ένα λειτουργικό σετ is more than enough. Είναι υπεραρκετό για να διαλύσεις το μη. Τελειώσαμε την leg press, έναν κανονικό σετ, ένα σετ single leg και πάμε τώρα ένα σετ adductors. Yeah.
Πολλά σημαντικό στους απαγωγούς και γενικά σε όλες τις ασκήσεις. Αν με παρατηρήσετε που την έκαμε, έκαμε έναν πολλά δυνατό posing stretch πριν να αλλάξω κατευθύνσεις με μηδέν momentum, με τίποτε ορμή. Δηλαδή, ένα τραβούν την άσκηση να έρθει μπροστά με τους στένοντες μου. Αφήνα το tension πάνω στο μη και φεύγα αργά από το stretch position. Είναι πάρα πολλά σημαντικό κίνον το μέρος της επανάληψης και βλέπω πάρα πολύ κόσμο να προπονιέται με πάρα πολύ momentum και στην ουσία αφήνεις πίσω τα μυϊκά κέρδη που μπορείς να κάνεις. Pro tip. EAAs από την Ionjonics, intra workout, 20 γραμμάρια. Αν θέλεις τα δικά σου EAAs, χρησιμοποιώ τον κωδικό μου Andrew από τη σελίδα της Ionjonics. Παίρνω τα EAAs μου μέσα στη μέση της προπόνησης, γιατί θέλω να έχω even protein feedings. Είναι 2 ώρες μετά το προπονητικό μου γεύμα και 2 ώρες πριν το μετά προπονητικό μου γεύμα. Είπα το στην αρχή για αστείο για το βίντεο, τα Κυριακή και αντί είμαστε καλά. Αλλά ποσός με ενδιαφέρει, δεν έχει άλλο τόπο που θα ήθελα να ήμουν τώρα, ούτε θάλασσα, ούτε πούποτε. Θα είμαι και ζω το τούτο που κάνουμε τώρα. Και τα χαλαλού σου απολαύσε τη στιγμή. Αφού απολαμβάνω, τούτη τη στιγμή μου εμένα. Είναι για όλους το ίδιο το pleasure, ας πούμε. Pleasure is a privilege. Λοιπόν, legs A done. Πάρα πολύ καλή προπόνηση. Πολλά ευχαριστημένος με την απόδοση. Σίγουρα βοηθήσαν πολλά το extra fine χτες και σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο μποζάρισμα. Θα δούμε να θα δείτε, γιατί νιώθω πάρα πολλά flat στο upper body άμα κάνω πόθηκια. Δύσκολη τούτη περίοδος γενικά με το μποζάρισμα. Και ο Κούπα είπε μου να μην κάνω καθόλου μποζάρισμα χτες και σήμερα, να ξεκουραστώ εντελώς. Όμως θα κάνουμε ένα γύρο για το YouTube.
lovely workout, όπως είπα, πάρα πολύ ευχαριστημένος που το performance μας. Να θυμίσω λίγο τους εκτοδικούς κωδικούς στο κανάλι, αν θέλεις να είσαι έτσι εξυντημένος σαν εμένα και το στέγιο με τα GASP ρούχα μας, μπορείς να τα προμηθευτείς από το website της GASP. Θα σου πω στον κωδικό Andrew20, έχεις 20% έκπτωση. Επίσης, έχουμε συνεργασία με το κρεβολείο της υπεραγοράς Spiros, το οποίο έχει και online shopping με online με delivery. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό Andrew10 για 10% έκπτωση. Like, share, subscribe, πέστε μας σας άρεσε κάτω στα σχόλια. Επίσης πέστε μου εάν έχετε κάποια ιδέα ή κάτι άλλο που θέλετε να δείτε από εμένα.